Χαίρετε φίλες και φίλοι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα ένα δυσεπίλητο πείραμα, το πείραμα του φαναριού στο συνδρομικό σταθμό της Νάουσας. Μια μέρα που δεν θα λέγω και έχει πάρα πολύ κίνηση. Δείτε τι γίνεται και απολαύστε αυτό το φανάρι που είναι προσβολή για τους πολίτες της Νάουσας. Και από πίσω με έχω άλλα δύο αμάξια τώρα, έτσι. Προσβολή για τους πολίτες της Νάουσας αλλά και για τους επισκέπτες. Φανταστείτε τι γίνεται εδώ τις ημέρες που υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος, αυτοί που στρίβουν αριστερά για Νάουσα, για να πάνε στα 3-5 πηγάδια, για να επισκεφτούν την πόλη. Λίγοι μεν, αλλά προσπαθούν. Περιμένουμε τώρα να ανάψει το φανάρι, να δείτε πόσο θα διαρκέσει. Και πότε θα φτάσουμε εμείς βέβαια, έτσι. Όχι να μπούμε με κόκκινο. Έξι δευτερόλεπτα. Έχει περάσει ένα αμάξι, δυο, τρία, ένας με κόκκινο, τέσσερις. Από πίσω μας γίνεται ο χαμός. Δείτε την ουρά που υπάρχει από πίσω. Βέβαια δεν ξέρω αν κάποιοι ενδιαφέρονται. Προφανώς και είναι θέμα της Περιφερειακής Ενότησης Μαθείας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αλλά ουσιαστικά το φανάρι στρίβει αριστερά, στρίβει για τους κατοίκους της πόλης της Νάουσας. Έτσι. Δείτε πόση ώρα περιμένουμε. Περιμένουμε γύρω στα 2 λεπτά τη στιγμή που όλα είναι ανοιχτά για αυτούς που πηγαίνουν στο κέντρο και στην Νάουσα. Σίγουρα δεν θα περάσουμε, έτσι, φυσιολογικά μιλάμε, το βλέπετε. Δεύτερο φανάρι και από πίσω, δεύτερη φορά περιμένουμε και από πίσω γίνεται της Κορέας. Ποιος τιμάει αυτή η κατάσταση δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι χαλασμένο το chip του άξονα, το τι είναι χαλασμένο. Και εγώ ξέρω ότι έχουμε 3 λεπτά εδώ πέρα και από πίσω γίνεται χαμός. Η μόνη λύση είναι είτε να πάτε από τον δρόμο τρίλοφο στενήμαχο, να βγείτε πάνω σε εκείνο το δρόμο που δεν σας το συνιστώ και αυτό, γιατί θα σκοτωθείτε καμιά φορά. Κυκλοφορούν φορτηγά η λεωφορεία με 1000, ή αλλιώς να πάτε από τον άλλο τον δρόμο που στρίβεις για σχολή του Αριστοτέλη, να περάσετε τον Κοπάνο. Και στο τελική περίπτωση κάνετε μια στροφή μέσα εδώ στον δρόμο που πάει σιδηροδρομικό σταθμό και τελειώνετε από εκεί. Φύγαμε, τελειώσαμε.